και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα Τετάρτη, 27 Μαρτίου. Είμαι η Μαρίνα Αλίμου και πάμε για ακόμα ένα αντιδελτίο για τα μάτια σας μόνο. Παμ! Εχθές ανακοινώθηκαν οι θέσεις στις οποίες θα εμφανιστούν η Ελλάδα και η Κύπρος στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision στο Μάλμε. Υπενθυμίζουμε πως η Κύπρος διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Ελλάδα στο δεύτερο. Μαζί μας έχουμε τον καταξιωμένο Δημήτριο Γκαέογλου για να μας μεταδώσει όλα τα καυτά νέα. Δημήτριο Γκαέογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρίνα, τιμή μου που είμαι μαζί σου. Αλίμονο. Πες μας, σε ποια θέση διαγωνίζεται η Κύπρος στον πρώτο ημιτελικό? Στην πρώτη. Ώστε ανοίγει το σοου. Ναι, και μάλιστα μιλάμε για τον πρώτο ημιτελικό, που εκεί θα είναι και η Ελένη Φουρέιρα, για να δώσει έτσι ένα boost και δύναμη στην Κύπρο μας. Όπω, με την Ελλάδα, τι γίνεται? Άστα. Η Ελλάδα και το ζάρι της Μαρίνα Σάιτ θα εμφανιστεί τρίτο στο δεύτερο ημιτελικό. Μετά από εμάς, ποια χώρα θα βγει? Η Ελβετία. Τον ήπιαμε τον εσπρέσο μας. Συζητώντας τα και άκρη δεν βγάλαμε. Άστα, εγώ ξενέρωσα πολύ, Μαρίνα. Λογικό, Δημήτριο Γκαέογλου, λογικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλή επιτυχία, Κύπρο. Η Ελλάδα πάλεψε, τα έδωσε όλα για 120 και πλέον λεπτά. Έφτασε στην πηγή, αλλά δεν ήπια νερό, καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει τον τελικό των τελικών κόντρα στη Γεωργία και έμεινε εκτός της τελικής φάσης του Euro 2024 στη διαδικασία των πέναλτι. Πάμε να δούμε το βίντεο καταλήτη για τη χτεσινή μας ήττα. Είδες και εθνική πάει καλά, ε! Γιατί τρίτη ξαναπαίζουμε και θα κερδίσουμε να πάμε στο γύρο. Λογικά θα έγινε κάποιο τεχνικό λάθος, ε! Παίζει να χάλασε η μονταζιέρα. Μαθήματα μόδας από την νυν σύζυγο του πρώην της Kanye West φαίνεται πως παίρνει η Kim Kardashian. Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα μοιράστηκε χθες το λογαριασμό της στο Instagram πικάντικα στιγμιότυπα που παραπέμπουν στην πιάκα σε σόρι τη σύζυγο του πρώην της Kanye West. Τα καμή η μάνα της, τα καμή πιά της, το καμή και αυτή μικρή να μην χαθεί η γενιά της. Όλες ξεμπλέτσοτες. Φταίω εγώ αύριο να φορέσω μόνο τώρα μάμου στο αντιδελτίο. Όχι είναι η απάντηση, τέλος πάντων. Συνδεόμαστε με τον δημοσιογράφο Βάρη Κοροπίου, που μπορεί να είναι απεσταλμένος μας σε όλο τον κόσμο αποκλειστικά για την Taylor Swift, αλλά δεν γίνεται να μην μας πει τη γνώμη του. Βάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρίνα. Σε φωτογραφία τι της έχεις βρει, προχώρησε η γλυκιά Kim. Κάποιοι λένε πως προσπαθεί να μαζέψει πίσω τον Kanye. Μα γιατί τον Kanye, δεν Kanye έκαλε. Εγώ δεν το πιστεύω. Και αφού δεν το πιστεύω εγώ, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Σωστό κι αυτό. Αλήθεια, Βάρη, εσύ τι λες? Θα το πω και θα πάθεις ατύχημα. Βάζεις στοίχημα. Η Kim έπαθε τα καμούρι και δεν καταλαβαίνει τι της γίνεται. Ώστε τα καμούρι, Βάρη, ε. Η Kim έχει τα καμούρι. Βάρη, σε ευχαριστώ. Νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Προσπαθούν να δημιουργήσουν δύο γυναίκες από τη Φλόριντα τον ΗΠΑ διανύοντας διαδρομή 804 χιλιόμετρων με παιδικά αυτοκίνητα για καλό σκοπό. Πάμε να δούμε το βίντεο. Έλα, πάμε βόλτα με τα μάξι. Πηγές Λουτρακίου αναφέρουν πως οι δύο γυναίκες σκέφτονται να έρθουν να διανύσουν για καλό σκοπό χιλιόμετρα και στην Ευρώπη, αλλά όχι στην Ελλάδα λόγω των τιμών των διοδίων μας. Πάλι να τύχαινε τίποτα και να μένανε και για 16 ώρες εγκλωβισμένες στο χιόνι, έτσι. Άρα, ποιος θα τους άκουγε. Φυσικά και θα φταίγαν αυτές. Αυτές που ήρθανε, τι, εμείς. Έτσι είμαστε εμείς. Να γνώριζαν. Άνδρας συνελήφθη αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε υποδηθεί έναν δικηγόρο σε 26 διαφορετικές υποθέσεις, τις οποίες κέρδισε. Ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είχε πτυχίο και ούτε άνοικε σε κάποιον δικηγορικό σύλλογο. Εμείς έχουμε αποκλειστικά τη μαρτυρία του μέσω του δημοσιογράφου μας Δάσο Χαϊδαρίου, όπου συνάντησε τον πλαστό δικηγόρο στις αίθουσες του δικαστηρίου. Δάσο, σε σένα. Καλησπέρα, Μαρίνα. Σήμερα είμαι εδώ με τον δικηγόρο Μούφα που κέρδισε 26 back-to-back δίκες χωρίς να έχει πτυχίο. Πείτε μας, με συγχωρείτε, πείτε μας αλήθεια, πώς αισθάνεστε με αυτό? Μάγκας. Μα δεν έχετε καθόλου τύψεις. Τύψεις, τι είναι αυτό? Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς που αναλάβατε χωρίς να γνωρίζουν πως είστε ένας ψεύτης, ένας λοποδίτης? Ότι κερδίσαμε και μπράβο μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Εγώ και ταλέντο έχω και μπρίο έχω και τσαχπινιά έχω. Κάποιοι λένε πως αυτά τα ξεσηκώσατε από τη γνωστή σειρά Σουτς. Και τι κακό είναι. Τη Μέγκαν την είδατε που πρωταγωνιστούσε. Πριγκίπισσα. Άντε και στα δικά μας. Μαρίνα, Μαρίνα, πίσω σε σένα και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Κατάλαβα, Δάσο.
Κατάλαβα πολλά και σε ευχαριστώ. Άλλη μια αλήθεια που είδε το φως μέσα από το αντιδελτίο μας. Άφωνοι έμειναν όσοι παρακολουθούσαν μέσω Zoom την κηδεία ενός άντρα. Μία 48χρονη γυμνάστρια ήθελε και εκείνη να παρακολουθήσει την κηδεία, ωστόσο δεν είχε καταλάβει ότι είχε αφήσει ανοιχτή την κάμερα του κινητού της και κυκλοφορούσε γυμνή μέσα στο σπίτι της. Πάμε να δούμε το βίντεο αγρυπνία. Φήμες που θέλουν τον άνθρωπο που ήταν πεθαμένος να σηκώθηκε και έναν άλλον από το Zoom αντικρίζοντας τα μεμέ της να έπαθε καρδιακή προσβολή δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Πάντως η κηδεία θα γίνει. Ποιος θα ταξιδέψει δεν ξέρουμε τώρα. Πάμε τώρα στον καιρό και την μετεωρολόγο του αντιδελτίου μας Διονυσία Τσούζη που είναι και θα είναι καταπέλτης στις προβλέψεις της. Διονυσία, καλησπέρα. Πες μας τι λένε τα μερομήνια. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλοκαίρι θα θυμίζει ο καιρός στις επόμενες μέρες, καθώς η θερμοκρασία στη χώρα μας ανεβαίνει και ανεβαίνει και αρκετά και ανεβαίνει και ανεβαίνει, παίρνοντας έτσι μια πρόσκαιρη γεύση από διακοπούλες. Σκυλής, γιατί έχει χειμώνα. Ο σκυλής, λέω, γιατί έχει χειμώνα. Δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, από πότε ξεκινά η κακοκαιρία, από σήμερα, Τετάρτη? Δεν ξέρω, είπαν στα μέσα της εβδομάδας. Ναι. Τετάρτη έχουμε. Αυτό τι είναι, δεν είναι μέσα εβδομάδας? Αφού έχουμε τα μέσα, ας στάσουμε και στις άκρες. Αυτό είναι. Έχει πάρει το ίδιο χάπι για τα τυμπούρια με το σκύλο. Λοιπόν, χαρήκαμε, αγάπη μου. Ναι. Χαρήκαμε, λέω, αγάπη μου. Πάρ' το σκύλο χειμώνα και δρόμο. Άλλο ένα αντιδελτίο έφτασε αισίως, λέμε τώρα, στο τέλος του. Ήμασταν ακόμη μια μέρα εδώ για να σας αποκαλύψουμε όλα όσα συγκεντρώσαμε για εσάς με κόπο και πάνω απ' όλα με ενημερωτικό χαρακτήρα που αρμόζει τις μέρες μας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ταινία «Ο κουμπάρος της ξαδέρφης μου». Να είστε καλά, γεια σας.